Στον πόλεμο, είναι γνωστό ότι δύο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που δίνουν τη νίκη: το πυρ και ο ελιγμό. Η ραγδαία αύξηση των μέσων επιτηρήσεω του πεδίου τη μάχη, συνδυαστικά με τη δυνατότητα άμεση εκτόξευσης μάζα πυρών, έχει περιορίσει σε σημαντικότατο βαθμό τη δυνατότητα ελιγμών από τον αντίπαλο χωρί αυτό νωρίτερα να έχει προβεί στην εξουδετερώση των φιλίων μέσων παροχή πυρών. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι η περιοχή πυρός αποκτά αυξημένη βαρύτητα στην επίτευξη της νίκης, κάτι που οι Ρώσοι επιτελείς υποστηρίζουν στεναρά, θεωρώντας το πυροβολικό ως τον θεό του πολέμου. Προς επίρρωση αυτού του άρθρου ο Ρωσικού Μέσου μαζική Ενημέρωσης αναφέρει ότι η συνδυασμένη ομάδα των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων θα αναπτύξει πέντε ταξιαρχίες βαρέως πυροβολικού στη ζώνη της Βόρειας Στρατιωτικής Περιφέρειας. Θα είναι εξοπλισμένες με ισχυρά πυροβόλια συγκεκριμένα 2S4 Τούλιπ και 2S7 Πάιον. Οι νέε ταξιαρχίε θα συμπεριληφθούν σε σώματα στρατού και σχηματισμού. Στι νέε ταξιαρχίε πυροβολικού θα ανατεθούν ειδικοί επιχειρησιακοί και τακτικοί ρόλοι από τη Βόρεια Στρατιωτική Διοίκηση. Οι Ρωσικέ Ένοπλε Δυνάμει άλλαξαν επίση τακτική, εξαντλώντα τα Ουκρανικά στρατιωτικά αποθέματα. Για το σκοπό αυτό, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ευρέω τα φθηνά drones Geranium 2 με αποτέλεσμα το ουκρανικό σύστημα αεράμινα να βρίσκεται ήδη κοντά στο μηδενισμό των αποθεμάτων σε πυράβλου του. Αντίθετα, η Ρωσία έχει ξεπεράσει τα προβλήματα με του πυράβλου τη. Κατάφερε επίση να επιλύσει ζητήματα παραγωγή και παράδοση πυρομαχικών πυροβολικού. Επιπλέον, κάθε νέα ταξιαρχία πυροβολικού απαιτεί τουλάχιστον 25.000 οβίδε την ημέρα. Σύμφωνα με εκτιμήσει των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, η Ρωσία έχει συσσωρεύσει 4 εκατομμύρια πυρομαχικά πυροβολικού. Ωστόσο, ο αριθμό αυτό ελήφθη μόνο με βάση τι παρατηρήσει του χώρου αποθήκων που βρίσκονται στο Ήπεθρο. Δεν είναι σαφέ πόσα πυρομαχικά είναι αποθηκευμένα σε αποθήκε κλειστέ στου δορυφόρου του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ φοβάται επίση ότι η Βόρεια Κορέα, η οποία έχει συσσωρεύσει άγνωστη αλλά σίγουρα γιγάντια ποσότητα πυρομαχικών, θα προμηθεύσει τη Ρωσία με πυρομαχικά και υπό το πρίσμα τη δημιουργία νέων ταξιαρχιών πυροβολικού, σκοπό των οποίων είναι να πλήξουν την Ουκρανική άμυνα το χειμώνα, η στρατιωτική προσέγγιση μεταξύ τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη Λαϊκή Δημοκρατία τη Κορέα γίνεται πιο κατανοητή. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι νέε ρωσικέ ταξιαρχίε πυροβολικού θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο στη διάσπαση τη αμυντική τοποθεσία των Ουκρανών, ενώ κατά την εκτίμησή μα είναι πάρα πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά στην κύρια προσπάθεια του ρωσικού στρατού για ταχύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.